Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι αιτήσει ζευγαριών που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά. Η νέα έρευνα τη Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δείχνει πω οι υιοθεσίε στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση τη τάξη του 24,9%. Η μεγαλύτερη ποσοστία μείωση παρατηρήθηκε στην κεντρική Ελλάδα με ποσοστό 66,7%, ενώ οι μικρότερη στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη με 6,7%. Στην Κρήτη υπάρχει περισσότερη οικονομική διαχείριση και καλύτερη. Η ε, οικονομική επιφάνεια από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και γι' αυτό είναι αυτό ένα δείχτη ότι η μείωση των υιοθεσιών εδώ είναι μικρότερη από ό,τι είναι στην κεντρική Ελλάδα. Πιστεύω η οικονομική κρίση έχει αγγίξει και αυτόν τον τομέα. σω είναι και τα κριτήρια για να κάνει μια υιοθεσία, ότι είναι δύσκολο. Ναι. Η γραφειοκρατία προφανώ συμβάλλει και είναι αποτρεπτικό παράγον στην ανάπτυξη και οπωσδήποτε και εδώ η γραφειοκρατία υπάρχει. Όμω δεν είναι τίποτα ανυπέρβλητο. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι διαδικασίες και αυτός ο τρόπος δεν είναι καθόλου δεδαλώδης. Yeah. Είναι ένας σύνομος τρόπος ο οποίος είναι διαφανής, ένας τρόπος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερε δυσκολίες, θα μπορούσε να είναι απλούστερος και λιγότερο χρονοβόρος και διασφαλίζει βέβαια τα συμφέροντα του παιδιού το οποίο θα ιδιοθετηθεί. Και ενώ τα προηγούμενα πρόκρισης χρόνια τα υποψήφια ζευγάρια παρέμεναν στις λίστες αναμονής για πολλά χρόνια και πολλές φορές δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν ένα παιδί είτε λόγω έλλειψης μωρών είτε λόγω της υπέρβασης του ορίου ηλικίας των γονέων, τώρα πια σύμφωνα με τα στοιχεία στα αζήτητα μένουν χιλιάδες παιδιά σε ορφανοτροφία ανά την επικράτεια. Όμω δεν έπρεπε, τώρα γιατί έγινε δεν ξέρω, γιατί τώρα δεν κάνουν παιδιά και έπρεπε να υιοθετούν. Αλλά είναι η κρίση. Όσον αφορά του υιοθετηθέντε, είναι κυρίω τέκνα εκτό γάμου. Η ηλικία των υιοθετηθέντων είναι κυρίω στην ηλικιακή ομάδα έω 5 ετών, σε ποσοστό 55,3% επί του συνόλου, η οποία εμφάνισε και τη μεγαλύτερη ποσοστία μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτο, που ήταν 35,3%. Στα ποιοτικά στοιχεία τη έρευνα, φαίνεται ότι ψηλά στι προτιμήσει των υποψήφιων γονέων βρίσκονται τα κορίτσια, τα οποία προέρχονται από γονεί εκτό γάμου. Πιο συγκεκριμένα, για το 2015 πραγματοποιήθηκαν 271 υιοθεσίε. 142 ήταν κορίτσια και 126 αγόρια Στην πλειοψηφία τους ήταν παιδιά εκτός γάμου να εξασφαλίσεις για να υιοθετήσει κάποιο παιδί νομίζω πρέπει να το εξασφαλίσεις Έτσι. Από, το τη, στι... ναι. από τη στιγμή που δεν υπάρχει ε, οικονομική άνεση σε αυτούς που θέλουν να υιοθετήσουν, υιοθετήσουν κάποια παιδιά ε, Τα υπόλοιπα νομίζω ότι... Νασφάλεια. Ναι, ναι, ανασφάλεια. Ναι, όπως... Όσο βαθαίνει η κρίση και η εργασιακή ανασφάλεια, θα συνεχίζουν να ασφικτιούν τα ορφανοτροφεία. Οι ανάγκε για υιοθεσία θα πολλαπλασιάζονται σε ένα αδύναμο κοινωνικά κράτο που δεν μπορεί πια να πράξει ούτε τα αυτονόητα.